F1 Vlog 2023, ένα μεγάλο πάρτι στη Βόρεια Ιταλία. Πάρτι για το Στιφόζι το Σάββατο, αλλά μου το έλεγε στη μεικτή ζώνη ο Verstappen. Το καλό το πάρτι θα είναι δικό μου την Κυριακή. Και ήταν. Κάνοντας όμως σούμα σε όσα συνέβησαν στη Μόντσα, κερδισμένη ήταν και η Ferrari. Πάμε να δούμε γιατί. Η Ferrari την άγχωσε τη Red Bull. Ειδικά στις κατατακτήριες που περιμέναμε να ήταν γρήγοροι και ήταν ακόμα πιο γρήγοροι. Αν και με αυτά τα χρώματα, σαν delivery από γνωστό φασφουντάδικο ήταν. Τους τη σέρβιραν όμως την πόλη. Και στον αγώνα, πρόσεξε, πρώτη φορά μέσα στο 2023 βρέθηκε οδηγός άλλης ομάδας να προηγείται επί 14 ολόκληρους γύρους. Και ενώ πάλευε ο Verstappen να πλησιάσει το Sainz, είχαν καλή έξοδο την παραμπόλικα η Ferrari, είχαν και υψηλή τελική ταχύτητα, γι' αυτό και καθυστερούσε το αναπόφευκτο. Τελικά όμως συνέβη. Και ο Verstappen έφτασε σε μία ακόμα επιτυχία, δεύτερη συνεχόμενη στη Μόντσα. Μου το έλεγε ο Gordon Ramsay πριν από την εκκίνηση. Ξέρει τη συνταγή της επιτυχίας για να βρεθεί μπροστά από τη Ferrari. Ρεκόρ ήταν και πάει. Του τόσπασε το σερί του Φέτελ ο Verstappen. 10 νίκες σερί. Αλλά βλέπεις ρε παιδί μου, είναι αυτό που λένε για το IQ. Έλεγε ο Horner ότι το debrief με το Verstappen κρατάει μεταβίες 10 λεπτά, ενώ με τον Γερμανό έπαιρνε μια μισή ώρα. Και δες εδώ το γιατί. Ο Φέτελ έξυπνος ήταν. Δάχτυλο ύψωνε. Ένα. Νίκη, πόλ, ό,τι και να συμβεί. Εύκολο πράγμα. Ο Verstappen άρχισε να μέτρα για 10 νίκες. Και τώρα τι θα κάνει αν κερδίσει στη Σιγκαπούρη. Θα βγάλει και το παπούτσι να μας δείξει και δάχτυλο το πόδι. Όσο για τον Πέρες, τα ίδια. Αμοπαγίδα στα ελεύθερα, δίπλα στις Williams κατακτήριες, τουλάχιστον το έσωσε για εκείνον στον αγώνα πλαισιώνοντας τον teammate του στο 1-2 των Ταύρων. Και επιστρέφουμε στη Ferrari. Ξεκινάμε τις κατατακτήριες. Έχει μηδενίσει το χρονόμετρο. Περνάει ο Leclerc, κάνει ταχύτερο χρόνο, σηκώνεται όλη η Μόντσα στο πόδι. Stop, σιγή. Ακυρώθηκε για offside. Ήρθε ο Verstappen, ταχύτερο χρόνο εκείνος. Και μετά το βλέπει το VAR, περνάει ο Sainz, κάνει καλύτερο χρόνο, το μετράει τον γκολ και είναι όλη η Μόντσα στο πόδι. Σαν το San Siro όταν έβαζε γκολ ο Ibrahimovic ένα πράγμα. Άρε Ibra, λείπεις. Χαμός κερκίδες, χαμός στο γραφείο τύπου, χαμένη στα γκαράζ της Ferrari την ώρα που ο Sainz κόντευε να πάθει κεφαλικά. Πείτε μου πώς την πήραμε! Ποια! Πείτε μου πώς την πήραμε! Ποια ρε Κάρλος! Την pole position ρε παιδιά, συντονιστείτε, τι κάνουμε εδώ! Ναι, την πήραμε, τούτη το μπαίνε! Την πήρε και έδειξε και πείσμα στον αγώνα που δεν έχει ξαναδείξει ποτέ ο Κάρλος Τσακάλι. Έμεινε μπροστά περισσότερο και από όσο φανταζόταν ο ίδιος, μαχητής. Και κρατήστε αυτή την εμφάνιση για το μέλλον. Γιατί δεν ήταν μόνο αυτή η άμυνα έναντι του Max Verstappen, σκεφτείτε και πιο μετά στον εμφύλιο, εκεί όπου ερχόταν ο ομόσταυλος και φαινόταν δεδομένο το προσπέρασμα. Όχι σήμερα, Σάρλ, όχι σήμερα. Leclerc είπα. Ο Μονεγάσκος είχε την καλύτερη ατάκα πριν το ξεκίνημα του αγώνα. Παιδιά λέει, το Max δεν στρίβει καλά στις δεξιές στροφές. Τι λες, ρε Σάρλ, η Μόντσα μόνο δεξιές στροφές και σικέιν έχει. Αλλά να λέμε και αλήθειες, με selfie Rosberg δεν κέρδισε ποτέ κανείς. Και ο Γκαντεμόσαυρος την έβγαλε τη selfie με φόντο το αλογάκι. Η ουσία είναι ότι η Ferrari είδε βάθρο. Ο Sainz πήρε τον τυφώνα, το εντυπωσιακό τρόπιο το οποίο σχεδίασε η Ruth Beraha και παρά τις φιλότιμες προσπάθειές μου, δεν βρίσκεται στο σαλόνι μου. Στη Mercedes, με νέα συμβόλαια και οι δύο οδηγοί στο τέλος του 2025, μου έλεγε ο Hamilton πώς του χάλασαν τελευταία στιγμή τα σχέδια να έρθει το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Και ο Russell, πώς του χάλασαν τελευταία στιγμή τα σχέδια να ηγηθεί της ομάδας τώρα που του μπαστακώνεται για δύο ακόμα σεζόν ο Επτάκης. Και ήταν και ατακαδόρος. Του λέει ο μηχανικός του. Προτείνω περισσότερη διαχείριση στη στροφή 6. Και ο Γιώργης απαντά. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες, αλλά έχει πάρει φωτιά ο κ***ς μου. Έχω ένα μονοθέσιο καρφωμένο πίσω μου τόση ώρα. Μια αράδα και για τον Άλεξ Άλμπον. Πάλι υπέρβαση το Σάββατο, πάλι υπέρβαση την Κυριακή. Έχει κάνει μόνος του σχεδόν όσα έχουν κάνει. Οι οδηγοί των Αλφα Ρωμαίο, Χάς και Αλφα Τάουρι μαζί. Και κλείνοντας, αφού είπα Αλφα Τάουρι, η αλήθεια είναι ότι ο καλύτερος όλων ήταν ο Γιούκι Τσουνόντα. Ο Ιάπωνας πληρώθηκε κανονικά με ροκάματο, χωρίς να τρέξει ούτε γύρω στον αγώνα. Ωραίος. Ρεκόρ ήταν και σπάει. Ρεκόρ ήταν και πάει, δεν σπάει. Σπάει και πάει. Και στον αγώνα πρόσεξε. Πρώτη φορά μέσα στο 2023. Πολεμικό ανακοινωθέν με εμφύλιο διαμάχε επί Ιταλικού εδάφους και αποτέλεσμα αμφίβολο για τις ομάδες. Μακλάρεν εναντίον Μακλάρεν. Φεράρι εναντίον Φεράρι. Red Bull εναντίον... Σιγά μην είχαμε Red Bull εναντίον Red Bull. Το άλλο με τον Τότο, το ξέρεις. Όσο για το Σάββατο, είδα πολλοί αναρωτηθήκατε γιατί δεν τιμωρήσαμε τους δύο οδηγούς της Ferrari που πήγαιναν πιο αργά
του επιτρεπομένου. Αφού πρώτα τονίσω το προφανές, ότι μόνο στη Φεράρι θα ήταν ικανοί να πάρουν ποινή γιατί ήταν υπερβολικά αργοί, να μπω λοιπόν και στην ουσία. Είστε τρελοί! Είναι δυνατόν ποτέ να τιμωρήσεις τη Φεράρι μέσα στη Μόντσα ενώ βρίσκεται στην pole position? Να χαθούν διαπαντός τα ίχνη του αγωνοδίκη ώσπου να γίνει ταινία? Yeah!